Αυτά λοιπόν από τον Έντι Ζεμενίδη, αυτόν τον σημαντικό Έλληνα που δίνει μάχη για τα εθνικά μας συμφέροντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όχι στην παράνομη μετανάστευση και τα ανύπαρκτα σύνορα, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο Υπουργείο Μετανάστευσης μετά την ιστορική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Δίκαιη μεταναστευτική πολιτική δεν σημαίνει ανοιχτά ή ανύπαρκτα σύνορα. Σημαίνει κανόνες. Ανθρωπιά και ευαισθησία δίπλα στον νόμο και την ευταξία. Ξεκάθαρο μήνυμα από τον Πρωθυπουργό για το αύριο της μετανάστευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει τους δύο βασικούς πυλώνες, μετά και την ιστορική συμφωνία για το σύμφωνο μετανάστευσης. Κατά πολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπινων ζώων, προστατεύοντας τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαμόρφωση νόμιμων εναλλακτικών λελογισμένης μετανάστευσης για κάλυψη των κενών στην αγορά εργασίας. Το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης προβλέπει κανόνες αλληλεγγύης και η σοβαρή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από τα κράτη-μέλη, αλλά και αυστηρότερους κανόνες στα σύνορα της Ένωσης, με την Ελλάδα, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Χινάς, να πρωταγωνιστεί και να συνδιαμορφώνει το Σύμφωνο. Η Ελλάδα, πιστέψτε με, θα είναι ένας από τους μεγάλους νικητές του Συμφώνου για τη Μετανάστευση. Και εξυπακούεται ότι δεν θα είναι μόνη της. Ετησίως στην Ευρώπη μεταναστεύουν 3.500.000 άτομα, εξ αυτών οι 300.000 είναι παράτυποι και από αυτές τις μεταναστεύσεις πάνω από το 90% γίνονται μέσα από τα κυκλώματα των δουλεμπόρων. I'm here to recognize the significant progress that Greece has been making when it comes to migration management. Εμείς προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Πιστεύουμε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πεδίο που μπορεί να μας ενώσει και όχι να μας διχάσει. Για την εφαρμογή του Συμφώνου εκτιμάται ότι θα διατεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2027. Από αυτά το 1 δισεκατομμύριο προβλέπεται για τη χρηματοδότηση υποδομών και τεχνογνωσίας, που σημαίνει άμεση πρακτική στήριξη προς την Ελλάδα στα σύνορά της. Η Ευρωπαϊκή Επίτροπος είχε συναντήσεις με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου. Καραμπόλες στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου. Πάμε στην ανταποκρίτρια των Financial Times στην Αθήνα, την αναλήτρια του Αντένα, την Ελένη Βαρβιτσιώτη, που έχει τις πληροφορίες. Ελένη. Νίκο, είναι πρώτη φορά που παραιτείται πρόεδρος Συμβουλίου για να κατέβει στις ευρωεκλογές. Αν όντως ο Σαρλ Μισελ βγει ευρωβουλευτής, τότε η θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα παραμείνει καινή. Τώρα, αν οι ηγέτες της Ευρώπης δεν αποφασίσουν άμεσα για τον αντικαταστάτη του, τότε τη θέση θα την πάρει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, ο Βίκτορ Όρμπαν, του οποίου η χώρα αναλαμβάνει τα ενία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Ιούλιο και μετά για τους επόμενους 6 μήνες. Όπως καταλαβαίνεις, ο Όρμπαν θα γίνει ο δεύτερος πιο σημαντικός άνθρωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διευθύνει συνεδριάσεις και θα γίνει ο μεσολαβητής ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Είναι κάτι το οποίο, Νίκο, δεν θέλουν να δουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες, καθώς ο Όρμπαν είναι ο μόνος ηγέτης ο οποίος έχει τόσο στενές σχέσεις με τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κρατάει 20 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές προς την Ουγγαρία, καθώς η χώρα δεν εκπληρώνει μια σειρά από υποχρεώσεις όσον αφορά το κράτος δικαίου. Και τρίτον, ο Όρμπαν πρόσφατα αρνήθηκε την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Ουκρανία. Με αυτή την εξέλιξη όμως ανοίγει και ο δρόμος για την κούρσα διαδοχής στις κορυφαίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αυτές συμφωνούνται ως πακέτο ανάμεσα στα κορυφαία κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη στιγμή που η θέση τώρα του Προέδρου του Συμβουλίου μείνει καινή, τότε όπως καταλαβαίνεις και οι υπόλοιπες θέσεις, Νίκο, μπαίνουν σε διαπραγμάτευση. Να ευχαριστήσουμε την Ελένη Βαρβιτσιώτη. Τώρα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτά που ακούσαμε από την Ελένη Βαρβιτσιώτη και θα πάμε μετά στο μεταναστευτικό. Ναι, τα είπε πολύ ωραία η Ελένη. Όντως η απόφαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής κατά κάποιο τρόπο επιταχύνει τη μεγάλη διαπραγμάτευση για τη συνολική απόφαση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο πολιτικό κύκλο. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων οδεύουν σε μια πραγματικά
μεγάλη διαπραγμάτευση που θα καλύψει όλες τις θέσεις ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ηγεσίας που θα γίνει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Πάντως, το άκουσμα του ονόματος του Όρμπαν για την θέση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρέπει να πω ότι μου έφερε μια ελαφρά ανατριχίλα. Αυτό και μια ανησυχία. Αυτό το ενδεχόμενο δεν πρόκειται να συμβεί, κύριε Χατζηνικολάου. Σας διαβεβαιώ ότι θα υπάρξει νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έγκαιρα, έτσι ώστε να μην αναλάβει ο Ούγγρος Πρωθυπουργός από την ευθύνη. Αυτό μας δίνει μια ανακούφιση. Έρχομαι τώρα στη νέα συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Τι φέρνει, τι αλλάζει σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, που δεν μπορούμε να πούμε ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, αλλά ούτε και οι Ιταλοί φαντάζομαι και οι Ισπανοί, που είμαστε ο σάκος του μπόξ στο μεταναστευτικό, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν η πιο πετυχημένη μέχρι τώρα. Αυτή η μεγάλη Ευρωπαϊκή Συμφωνία, κύριε Χατζηνικολάου, τα αλλάζει όλα. Μάλλον τα χτίζει όλα, μιας και όλα αυτά που μας ενοχλούν στην Ευρώπη, στο μεταναστευτικό, ήταν ακριβώς αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η Ευρώπη δεν είχε ένα πλαίσιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Βάζουμε λοιπόν με αυτή τη συμφωνία, πώς να το πω, πάτο στο βαρέλι. Για πρώτη φορά θα έχουμε ένα ενωσιακό σύστημα συλλογικό εδρασμένο στο κοινοτικό δίκαιο, χρηματοδοτημένο με κοινοτικούς πόρους, βασισμένο στην αρχή της αλληλεγγύης, έτσι ώστε όποιος χρειάζεται την αλληλεγγύη του κοινοτικού συστήματος θα την έχει. Και κυρίως να ζητήσω πρακτικά να μου πείτε τι αλλάζει για την Ελλάδα. Τι όφελος έχει αυτό το νέο πλαίσιο για την Ελλάδα. Είπα και το πρωί ότι η Ελλάδα θα είναι ένας από τους μεγάλους νικητές του νέου συμφώνου, για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί ως χώρα πρώτης εισόδου θα έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ότι χρειάζεται την αλληλεγγύη των 26 να ενεργοποιεί, να πατάει το κουμπί αλληλεγγύης. Και το σύστημα που σχεδιάσαμε θα παρέχει στην Ελλάδα, όπως σε άλλες χώρες της πρώτης εισόδου, ό,τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και η οικονομική στήριξη επομένως. Θα είναι βασικό στοιχείο του νέου συστήματος ότι οι ρυθμιστικές προβλέψεις, πρόνοιες, θα πρέπει να έχουν και την αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αφού στείλαμε το παιδί στο σχολείο, πρέπει να το αγοράσουμε και τα σχολικά. Οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης θα βρέξουν καθόλου τα πόδια τους, να το πω έτσι, σε αυτή τη θάλασσα των προβλημάτων του μεταναστευτικού? Μας ενθάρρυνε πάρα πολύ το γεγονός ότι στην τελική διαπραγμάτευση οι χώρες υποδοχής, οι χώρες δηλαδή στο κέντρο και στη Βόρεια Ευρώπη, πρωταγωνίστησαν στη συμφωνία, τη δέχθηκαν, τη στήριξαν. Για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί ξέρουν ότι χωρίς ένα ευρωπαϊκό συλλογικό σύστημα διαχείρισης, οι πρώτες που θα υποφέρουν θα είναι οι ίδιες. Και είμαι πολύ ενθαρρυμένος από αυτή τη στάση των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά.